Καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Αντώνης από το antonydavidphoto.com και το photocoaching.gr και σα καλωσορίζω στην 83η live μηνιαία κριτική φωτογραφία. Η σημερινή κριτική, μάλιστα, είναι κάπω σημαδιακή, διότι το 83 είναι το έτο γέννησή μου. Οπότε δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο αυτό που έγινε σήμερα. Γέμισαν οι θέσει όλε. Έχει δύο-τρει κριτικέ να γίνει αυτό, λίγο παραπάνω ίσω. Οπότε σήμερα έχουμε 15 ε, φωτογραφίες. 15 φωτογραφίες θα περάσουν από μπροστά σας, θα περάσουν από ανάλυση για συμβουλές και τα σχετικά όπως κάθε ε, άλλη φορά. Καλό μήνα κιόλα σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα και δημιουργικότητα. Η σημερινή κριτική, ένα εξτραδάκι αυτό, είναι ίσως η πιο μπαμ κριτική που έκανα μετά από δουλειά γύρισα πριν 15-20 λεπτά από μια δουλειά που ήμουν πολύ μακριά από εδώ. Οπότε ήμουν μπαμ μπαμ με το που γύρισα, άφησα κάμερα, μπήκα, άνοιξα φωτογραφίες και ετοιμάζομαι να κάνω το live. Οπότε, ποιου έχουμε μέσα αυτή τη στιγμή. Έχουμε Πινελόπη, καλησπέρα. Δήμο, Γιάννη, Κωνσταντίνο, Μιχάλη και Νίχα. Ακούγεται σαν Ιαπωνικό αυτό, μου αρέσει. Νίχα. Οκ, okay, καλησπέρα σε όλου. <laughs> Καλό μήνα λοιπόν. Και πάμε στο Photoshop. Έχουμε λοιπόν τι 15 φωτογραφίε ανοιχτέ με πρώτη φωτογραφία του κυρίου Δήμου. Δήμο, είσαι εσύ που είσαι εδώ, λογικά. Οπότε λοιπόν, μια χαρά. Ε, Ασπρόμαυρη λοιπόν, βερσιόν. Μ' αρέσει έτσι όπω το βλέπω. <coughs> με συγχωρείτε δεν έχουμε μπλέξει το έμβιο στοιχείο με τις αντανακλάσει αντανακλάσεις των βουνών από πίσω, πολύ καλά. Λίγο με ξενίζει κάπως ότι είναι ψιλοφλάτ εδώ, όχι ότι κάτι απαραίτητα τρελό ας πούμε, αλλά έχει μια ωραία ισορροπία σαν σύνολο, σε σύνολο, σύνολο, της φωτογραφία. Έχουμε λοιπόν τη βάρκα εδώ σαν ε, στοιχείο ισορροπίας, το έμβιο στοιχείο, εδώ πρέπει να είναι βράχια, όχι τι, είναι. ναι βράχια πρέπει να είναι εδώ. Οκ, okay, έχουμε ένα δραματικό ουρανό από πίσω, Θεωρώ ότι ίσω ήθελα ένα τσικ περισσότερο εδώ στα βουνά, να δω λίγο τι φαίνεται εδώ, είναι μια χαρά. Ένα τσικ περισσότερο μπέρνα, uh, α πούμε. Να δοκιμάσω, να δω έτσι από περιέργεια πώ θα μπορούσε να φαίνεται αυτό το πράγμα. Uh, πάμε με ένα μπρα. Εδώ είμαστε καλά. Οκ. Okay. Uh, 25. Οπα. Uh, τι έχω, έχω, εδώ είμαστε. Οκ. Okay. Uh, τι έχω πάρει, έχω πάρει Mixer Brush Genius. Γιατί όταν κάνει τα πάντα καπάκια και τα απ' τα άλλο, μπερδεύεσαι. Λοιπόν, εδώ νομίζω ένα τσικ πιο σκούρα τα βουνά ίσω να ταιριάζει. Μπορεί να λέω και χαζομάρε, απλά θέλω να το δω πριν το κάνω να είμαι σίγουρο. και λίγο εδώ. Τώρα πολύ πρόχειρα φυσικά κάνω μπέρν, δεν το συζητάμε, δεν γίνεται έτσι το μπέρν σε καμία περίπτωση. Και να κάνω και λίγο ένα. Να φωτίσω λίγο εδώ. Ναι, ίσω με λίγη καλή επεξεργασία έτσι στοχευμένη και πιο φυσικά λιγότερο βιαστική, θα μπορούσε ίσως να δέσει λίγο καλύτερα. Είμαστε πριν εδώ, τώρα εδώ. Είναι μικρή διαφορά, έτσι, πολύ μικρή διαφορά. Θεωρώ ότι είναι λίγο καλύτερα. Για να μην χαθούν τα δέντρα εδώ πέρα και όλο αυτό το χέις που υπάρχει, το σύννεφο, ας πούμε, ο Μίχλης ή νέφους ή whatever, να σβήσω λίγο τα κέρβης που έκανα. Συνολικά, ωραία, μ' αρέσει. Ωραία φωτογραφία. Έτσι, έχουμε και το ένδυο στοιχείο μας, πολύ καλά. Είσαι σε πολύ καλό δρόμο, πιστεύω, δήμου. Thank you very much για τη φωτογραφία. Πάμε στον κύριο Άγγελο. Άγγελο έχουμε street. Το οποίο street είναι υποθέτω έτσι όπω το βλέπω με τηλεφακό από ψηλά. Έχουμε στοιχεία. Ε, πού είσαι, Εδώ. Όχι, δεν έχουμε στοιχεία. No worries. Ε, πολύ φορτωμένο εδώ. Κάτσε να βάλω το move tool. Όχι, δεν φαίνεται περισσότερο. <laughs> πολύ φορτωμένο εδώ σε αυτό το κομμάτι αριστερά. Πολύ άδειο εδώ. Δηλαδή έχουμε τον αρνητικό χώρο να μα φέρει εδώ να μας οδηγήσει, υποτίθεται, να δώσει έμφαση στο κυρίως θέμα. Αλλά το κυρίως θέμα είναι ένα καπάκι εποχέτευσης και η σκιά ενός ανθρώπου. Δεν με τρελαίνει αυτό το κόμπο εδώ, αυτός ο συνδυασμός. Να πάμε λίγο να κάνουμε ένα counter-clockwise, να δω λίγο κάτι άλλο. Ναι, λόγω της παραμόρφωσης τη προοπτική, φυσικά δεν κάθεται καλά στο όρθιο, αλλά θα προτιμούσα αυτό το κάδρο. Για ποιο λόγο. Διαβάζω καλύτερα τη φωτογραφία έτσι. Όχι ότι μου αρέσει πάλι αυτό. Μάλιστα είναι και πολύ μακρόστενη, Πρέπει να είναι φάση 16-9, μπορεί και πιο, πιο μακρόσθενη. Ε, δηλαδή. Τι έχω βάλει εδώ, Ό,τι να είναι. Ε, λοιπόν, πάμε να βάλουμε κάτι άλλο. Όχι <laughs> τη χρυσή πύρα, απαραίτητα. Οκ, okay. ε, Λοιπόν, α παίξουμε εδώ. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται τόσο πολύ κενό από πάνω. Δηλαδή, και εδώ να έπεζε φάση αέρα από πάνω. Πιστεύω θα σου μια χαρά. σω και λίγο. Τώρα το ξαναβλέπω και λίγο πιο στενό. Μα παίρνει. Κάπου εκεί, ίσω. Μα παίρνει. Αυτό που με χαλάει είναι σίγουρα αυτό εδώ. Δηλαδή, αν έλειπε αυτό, κάτι έχουμε. Επειδή έχουμε και ενδιαφέρον με τη σκιά η οποία φεϊντάρει προ τα πάνω, δεν είναι τόσο συμπαγή όσο εδώ κάτω. Οπότε θεωρώ ότι είναι ok. Αλλά χωρί αυτό βγα βγαίνει περίεργο νόημα. Βγάζει περίεργο νόημα η φωτογραφία με αυτόν τον τρόπο. Α, να, να επιστρέψω λίγο στην αρχική. Αν το καπάκι να κάνω ένα πείραμα τώρα. Φτιάξω ένα νέο layer, αν το καπάκι, αν το λέω καλά, δεν ξέρω να λέγεται καπάκι αυτό το πράγμα, anyway, δεν έχει σημασία, current and below, σωστά, αν ήταν κάπου εδώ για να ισορροπεί λίγο το θέμα, να κάνω περίπου έτσι μια προεπισκόπηση, πιστεύω ότι ίσω να ήταν λίγο καλύτερα, έτσι. Θα το αφαιρέσω με πάρα πολύ πρόχειρο τρόπο τώρα, γιατί βαριέμαι να βάζω uh, generative fill, να έχει νόημα, ωραία. Βλέπουμε λοιπόν, τώρα είναι λίγο πιο... Ισορροπεί το κάδρο. Είναι όπω είδαμε πριν στο Δήμο. Άνθρωπο, στοιχείο ισορροπία, ισορροπεί το κάδρο. Αν έλειπε η βάρκα, θα ήταν πολύ φορτωμένη από δεξιά η φωτογραφία. Έχουμε τη βάρκα, μπαμ, ισορροπεί η φωτογραφία. Ε, αυτά που λέω δεν έχουν να κάνουν με τη λογική ή με κάποιο κανόνα, έχουν να κάνουν με το πώ βλέπω και πώ ισορροπούν ή συντίθενται, αν μπορώ να το πω έτσι, τα πράγματα στα μάτια μου, έτσι. Καλησπέρα, Δεσπινή Νικολέτα, καλώ ήρθατε. Γεια σου, καλησπέρα. Δεν ξέρω σε ποιον. Ε, δεν έχω πει καλησπέρα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο τελευταίο που είπα. Δεν πειράζει λοιπόν. Ε, βλέπουμε λοιπόν τώρα χωρί το στοιχείο, είμαστε έτσι και έτσι κάθεται πιο απλή σύνθεση. Αν θέλαμε ντε και καλά, ρε παιδί μου, το κόλπο εδώ πέρα καλύτερα από εδώ παρά εδώ. Too much προ τα αριστερά. Έτσι, πολύ πληροφορία αριστερά. Ωραία, δεν ξέρω βέβαια αν είναι ο Άγγελο μαζί μα. Ε, Άγγελο. Δεν βλέπω άγγελο να έχει γράψει. Μπορεί να μα είμαστε και να μιλάει, δεν πειράζει. Anyway. Καλό μήνα, καλησπέρα Κώστα. Ε, γιατί το λέω αυτό, Γιατί θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι εδώ ο Άγγελο και όλοι οι υπόλοιποι προφανώ. Γιατί είπαμε, δεν μπαίνουμε πάντα για να δούμε τη δικιά μα φωτογραφία. Καλό είναι να βλέπουμε όλε τι φωτογραφίε. Μαθαίνουμε από όλου του άλλου που βλέπουμε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είσαι. Τέλεια. Ωραίο. Ε, Ρωτάνε εδώ, όχι ότι δεν, δεν μπορώ να ξέρω αν είσαι εδώ. Ρωτάω από την άποψη ότι θέλω να ακούτε τι λέω, διότι ακριβώ επειδή είναι λίγο μονή φάση αυτό το πράγμα, μιλάω μόνο εγώ, δεν ακούγεστε εσεί. Ένα σχόλιο θα βοηθούσε αν θέλατε να πείτε κάτι, να παραθέσετε κάποια γνώμη, να α, ρωτήσετε ίσω κάτι κτλ. Έτσι. Ωραία. Οπότε θεωρώ λοιπόν ότι εδώ είσαι καλύτερα, αν θέλουμε να πούμε για ένα πιο ισορροπημένο κάδρο ή καθόλου ακόμα, αν βγάζαμε τελείω. αυτό πάλι μου αρέσει, αλλά όχι τόσο μακρόστενο κάδρο. Έτσι, δεν μου κάθεται καλά το μακρόστενο Πάμε στον κύριο Γιώργο M. Γιώργο ΕΜ Προϊόν. Μάικλ Κορ, αν το διαβάζω σωστά. Πρέπει να. Α, Μισελ Κορ πρέπει να είναι. Αργαλικό πρέπει να είναι. Οκ. Okay, Ο no Λοιπόν, ε, είμαστε σε εστίαση. Κάπου λίγο χάνουν τα διαμαντάκια. Αυτό εντάξει. Δεν το έχει Καλά, ναι, λογικό. Δεν έχει σημασία. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε για να είστε μάλλον και εγώ εδώ μαζί σα βέβαια για να ακούτε μια άλλη ε, ματιά, μια άλλη άποψη, μια άλλη γνώμη, η οποία στηρίζεται προφανώ σε κάποια πράγματα δεν είναι απλά επειδή έτσι μου αρέσει. Okay. Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Ε, λοιπόν, ε, από μακριά ναι, okay, καλά κάθεται, αν και δεν με τρελαίνει που είναι τόσο τραγικά απλό, αλλά υπό θα μπορούσε να είναι αποδεκτό αναλόγω πάντα τι μα λέει ο πελάτη κτλ. Δεν βλέπω δηλαδή, κάποιο ενδιαφέρον φωτισμό να το κάνει λίγο πιο ακριβώ στα μάτια μα, να το πω έτσι το ρολόι. Okay. Ε, να δω λίγο αν μου έχει βάλει στοιχεία. 50x1.8 στο F9. σω αυτό να στο έφαγε λιγάκι, γιατί έχει 800 αντί. Στο F9 σίγουρα παίζει στα, στα επίπεδα των diffraction. Αν θυμάμαι καλά για την, τα μεγα pixels τη κάμερά σου, σε συνδυασμό με τον αισθητήρα φυσικά. Εδώ λοιπόν έχουμε χάσει λίγο. Δεν γυαλίζουν τα διαμαντάκια, δεν έχουν αρκετή οξύτητα. Κάπου έχει χαθεί η οξύτητα. Όχι ότι μάλιστα στο F8 ή στο 7,1 θα ξύριζε το μάτι μου αυτή τη στιγμή. Εντάξει, άλλο αυτό. Εντάξει. Είναι αρκετά basic ο εξοπλισμό σου, αλλά για αυτό που είναι είναι μια χαρά. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Θα ήθελα λοιπόν λίγο πιο ενδιαφέρον εξοπλισμό. Μ' αρέσει που είναι στο κέντρο το κάδρο. Ε, το κάδρο λέω το θέμα. Ε, καλά κάθεται, κάτσε από όλο το κάδρο. Καλά κάθεται, γιατί οκ, okay, προϊόν είναι, δεν έχει κάτι τριγύρω να μα αποσπάει την προσοχή. Μια χαρά. Θα μπορούσε να είναι και πιο. Ε, να γεμίσει περισσότερο το κάδρο. Έτσι, κάπου εδώ. Φέρνω full screen. Δεν χρειάζεται να έχουμε τόσο αρνητικό χώρο γύρω-γύρω. Ε, αλλά φυσικά αυτό πάντα εξαρτάται με το πού θα κολλήσει. Θα τυπωθεί σε κάποιο μπροσούρ, θα μπει σε κάποιο περιοδικό, θα γίνει αφίσα, μπλα 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 μπλα. Έτσι παίζουν πολλά ρόλο. Θεωρώ ότι είναι οκ. Okay, αλλά θέλουμε να, θα ήθελα να μου δείξει κάτι με λίγο πιο ενδιαφέρον φωτισμό. Παίξε λίγο με πιο ενδιαφέρον φωτισμό, να έχει κάτι πιο ξεχωριστό. Αυτό το κάνουν δηλαδή περισσότεροι όπω το βλέπουμε τώρα. Θέλουμε να ξεχωρίσουμε. Ειδικά στο προϊ... στην προϊόντική, όπου ο ανταγωνισμό είναι τεράστιο. Δεν απλά μεγάλος, είναι απλά μεγάλο, είναι τεράστιο. Ε, είμαι πάρα πολύ κοντά, αυτό νομίζω έχει χάσει λίγο σε ποιότητα. Ε... Το ότι ήσουν κοντά δεν ξέρω πώ σχετίζεται με το ότι έχει χάσει σε ποιότητα. Ε, Μήπω εννοεί ότι ήσουν εκτό βάθου πεδίου, α πούμε, γιατί εδώ πέρα βλέπω το καντράν είναι κρύσταλλο, είναι καθαρό. Ε, βλέπω υποψία diffraction. Αυτό που βλέπουμε εδώ, που έχει και λίγο. χάνει κάπω τι άκρε. Εδώ, εδώ, κάτω, ίσω να είναι θέμα βάθου πεδίου σε συνδυασμό με diffraction. Diffraction πρέπει να έχει 99,9%. Αν θέλει να είσαι πιο ακριβή, παίξε με ένα focus stacking. Βγάλε άλλα δύο-τρία καρέ, δεν θέλει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, θεωρώ, από αυτό που, το σημείο που ήσουν και θα μπορούσε να δουλέψει λίγο καλύτερα, να έχει πιο πολύ ε, οξύτητα. Έτσι. Λοιπόν, κύριο Πάνο. Κάτσε να φύγει το κρουπ. Οκ. Okay. Έχω ιδιαίτερη υφή εδώ. Τι έχει παίξει εδώ. Έχει παίξει κινητό έχει παίξει ή έχει παίξει απλά επεξεργασία που έχει μπει θόρυβος ή υπήρχε θόρυβος και έγινε denoise. Νομίζω δεν μου... Για πάμε να δούμε, έχουμε στοιχεία. Όχι. Καμία σχέση με κινητό, είπα και εγώ. 25, 25, 28, ISO 100. Τι έχεις κάνει και έχει γίνει έτσι φωτογραφία. Έχουν ε, πεθάνει λίγο τα χρώματα, ε. είναι λίγο σε κάποια σημεία περίεργα. Μπορεί... Θε, θέλω να πιστεύω ότι είναι θέμα επεξεργασίας. Με ISO 100 ε, θα έπρεπε να έχουμε λίγο περισσότερο, λιγότερο λασπωμένα χρώματα να το πω αλλιώ. Έτσι, εδώ δηλαδή ειδικά βλέπω λίγο θεματάκι. Δεν βγάζει αυτό το ISO 100. Εκτό αν έβγαλε με ISO 100 και μου την πούσαρε μετά, μου τη σήκωσε. Οπότε, άμα σηκώσει από εκεί που είναι μαύρο και ISO 100 να έχει, δεν πρόκειται να κάνει δουλειά. Το έχω εξηγήσει αναλυτικά στο βίντεο αυτό το πράγμα που είχα βγάλει για το ISO συγκεκριμένα, που έχω βγάλει μερικά βασικά βίντεο. Ε, δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε ISO 100 δεν έχουμε θόρυβο. Θόρυβο έχουμε σε όλα τα ISO. Απλά όσο ανεβαίνει το ISO, μπουστάρετε το σήμα και φυσικά έρχεται ο θόρυβο στην επιφάνεια, ειδικά αν ανεβάσουμε σάντο. Πέρα από το τεχνικό κομμάτι, εντάξει, έχουμε αυτό που βλέπουμε. Έχουμε μια ιδιαίτερη στιγμή με ήλιο υποδύση. Ε, σω εδώ να μην είχα τόσο κενό, να μην άφηνα τόσο κενό. Εγώ ανέβγαζα κάτι αντίστοιχο. Βέβαια σε αυτή δεν ξέρω αν μπορεί να διορθωθεί το πράγμα. Δεν το έφερα απαραίτητα εδώ. Έτσι, αλλά λίγο λιγότερο ίσω. Προφανώ θα πρέπει να ε, αλλάξει λίγο το κάδρο πάλι. Δεν με τρελαίνει. Εγώ θα πήγαινα όπω βλέπουμε τη φωτογραφία, δεξιά και πίσω λίγο, για να φέρω λίγο το δρόμο. Όχι απαραίτητα να κάνω αυτό που κάνω πάντα με το κολλήμα το δικό μου, που φέρνω τη γωνία, στη γωνία του κάδρου. Δεν λέω απαραίτητα αυτό. Μπορώ να αφήσω λίγο κενό, αλλά όχι τόσο τεράστιο κενό. Αν ήθελα να αφήσω τόσο τεράστιο κενό, αν ήθελε να αφήσει τόσο τεράστιο κενό, πάμε λίγο στην αρχική. Ε, θα μα λείπει κάτι από εδώ. Θυμηθείτε πάλι τη Βαρκούλα του Δήμου. Δήμο, η Βαρκούλα σήμερα έχει γίνει, <laughs> γίνει μασκό τη κριτική κάτι εδώ να υπάρχει. Ένα κύκνο, μια πάπια, ε, whatever. Έτσι, οτιδήποτε. Να ισορροπήσει λίγο αυτή η εντό πολλών εισαγωγικών ε, τρύπα. Και έχει και κολλήσει αντίστοιχα. Και κολλήσει, ωραία, συντακτικό. συντακτικό. Έχει κολλήσει τον δρόμο τέρμα δεξιά. Δώσε λίγο αέρα, φέρ τον πιο μέσα, μην τον κολλά τόσο δεξιά. Δηλαδή, φέρε. Όπα, sorry. Φέρε να είναι κάπου εδώ. Φαντάζω το υπόλοιπο, η υπόλοιπη θάμνη, whatever, είχε εκεί, έτσι, αυτό εννοώ. Καλησπέρα και καλό μήνα στον κύριο Χρυσόστομο ή στον κύριο Τάκη. Ένα από τα δύο. Είναι και κομμένο το nickname και δεν ξέρω. Anyway, αυτό. Αυτό κύριε Πάνο. Κατάλαβα, ok. αυτό που μα δείχνει η εικόνα. Έτσι, μια όμορφη καταγραφή που θέλει λίγο για μένα διόρθωση το κάδρο και το οποίο κάδρο μάλιστα νομίζω γέρνει. Τώρα που το ξαναβλέπω, γέρνει ελαφρώ δεξιά. Μ, μάλλον, δεν είμαι σίγουρο. Νομίζω κάπου εδώ είναι πιο ίσιο. Μπορεί να κάνω και λάθο γιατί δεν υπάρχει σαφής ορίζοντα. οπότε, όχι ότι αλλάζει δραματικά με αυτό που έκανα, απλά λέω μια έτσι έξτρα ε, λεπτομέρεια που παρατήρησα, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στον κύριο Δημήτρη. Κάτσε γιατί έχουμε το φύγερε, ωραία. Τι είναι όλο αυτό το frame γύρω-γύρω, ρε Δημήτρη. Ήθελε να, προσω... να προ... Πώς λέγεται τώρα η λέξη, προσωμιώσει, μάλλον κάτι σε φάση Polaroid. Γιατί αλλιώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να υπάρχει όλο αυτό το τεράστιο λευκό κομμάτι γύρω-γύρω που είναι απλά πεταμένα pixels ή. Ναι, pixels. Δηλαδή μικραίνει τον όγκο τη φωτογραφία για να το γεμίσει με ένα λευκό πλαίσιο με σκοπό να προσέξουμε περισσότερο το θέμα. Θεωρώ ότι. Ακόμα, ωραίος, ακόμα και έτσι δεν πρόκειται να πάει το μάτι μας. Έστω ότι είμαστε εδώ και είναι αυτό το κάδρο μα. Ένα προ ένα περίπου, δεν είναι ακριβώ ένα προ ένα, δεν έχει σημασία. Αυτό. Ε, μου έχει ξεφύγει από κάτω. Οκ, και τραβάει το μάτι. Εδώ. Δεν παίζει να μην το προσέχαμε. Ωραίος. Προσέχαμε το θέμα. Αλλά anyway, εγώ είμαι, κατά του να βάζουμε κάποια γραφιστική προσθήκη πλαισίου, περιθωρίου, whatever γύρω-γύρω, όπω είμαι πλέον εδώ και αρκετά χρόνια. Κατά του να βάζουμε λογότυπο επάνω στι φωτογραφίε μα. Αλλά οκ, εγώ απλά το λέω και ποιο θέλει να ακολουθεί προφανώ. Πέρα από αυτό τώρα. Έχουμε Φωτιά να έχει αρπάξει από πάνω. Βλέπω πυροσβέστη εδώ, αλλά δεν γίνεται χόρτα. Και μπροστά ένα ε, κλεισάκι, κάτι τέτοιο. Και εδώ έχουμε και μια κυρία πίσω. Ναι. Οκ. Okay. Ε, νομίζω καταλαβαίνω τι θε περίπου να πει, αλλά δεν περνάει μέσα τη φωτογραφία. Δηλαδή η φωτογραφία είναι προφανώ μια καταγραφή, δεν είναι κάτι άλλο. Θέμα, το θέμα, είναι λίγο το ένα μέσα στο άλλο. Παίζει πολύ μπλέξιμο στοιχείων, το ένα πάνω στο άλλο το θέμα εδώ μπροστά είναι out of focus, είναι εκτός εστίασης, που δεν έχει λόγο να είναι εκτός εστίασης. Πότε πρόλαβα, τι πότε πρόλαβα. Τι λες ρε είσαι καλά. Με το Δήμο, ήμασταν στο ίδιο event, παιδιά. Ε, δήμο έφυγα τρέχοντας, αλλά πήγαινα όχι πολύ γρήγορα γιατί ήταν βρεμένη η δρόμη και ήθελα να φτάσω εδώ να κάνω την κριτική. Εσύ πότε πρόλαβες και μπήγες πίσω, αλλά anyway. Λοιπόν, πάμε επί του θέματος. Ε, προσπάθησε, φίλε μου Δημήτρη, να έχεις πιο ξεκάθαρο θέμα, πιο λιγότερα στοιχεία, να μπλέκει το ένα μέσα στο άλλο. Ε, έχουμε κλαδιά, έχουμε φύλλα, έχουμε καπνούς, φωτιά, είμαστε από τελείως πιστεύω λάθος γωνία, ίσως άμα ήσουν από πιο δεξιά, να φύγει αυτό το κομμάτι εδώ και να έχεις εκκλησάκι στη μία, φωτιά στην άλλη, κάτι τέτοιο. Υποθέτω. Καλό μήνα και σε ένα Γιώργο. Ε, αλλά έτσι όπω είναι εδώ πέρα η, η φωτογραφία, έτσι όπω τη βλέπω, δεν έχει κάτι. Τουλάχιστον για τη δική μου αισθητική δεν μου κάθεται καλά. Έτσι, είναι απλά ένα κλικ. Αυτό. Δεν έχει κάτι παραπάνω να μου πει. Αυτό θέλω να πω έτσι. Προσπαθούμε λοιπόν να πούμε μια ιστορία, ειδικά αν μιλάμε για φάση φωτορεπορτάζ όπω είναι αυτό, ή έστω αν θε να το κατατάξουμε στη φωτογραφία δρόμο, και δεν κολλάει. Είναι βέβαια σε δημόσιο χώρο, αλλά δεν θα το πήγαινα στην τυπική έννοια που έχουμε στο κεφάλι μα τη φωτογραφία δρόμου. Πιο πολύ για φωτορεπορτάζ το πάω. Θέλουμε λίγο θέμα. Εδώ το θέμα είναι η φωτιά, υποθέτω, αλλά έτσι όπως έχει πλαισιωθεί από τα υπόλοιπα στοιχεία, δεν μας τρελαίνει ιδιαίτερα σαν ε, φωτογραφία, έτσι. Δεν ξέρω κιόλας, Δημήτρη, αν είσαι ε, στην ομάδα. Αν δεν είσαι στην ομάδα, τσέκαρε κάτω στην περιγραφή, bestphotocoaching.gr, δωρεάν είναι η ομάδα. Μάλιστα θα είμαστε φέτος και στην έκθεση Photovision. Οπότε θα εκτεθούν φωτογραφίε τη ομάδα δικέ μου και άλλων μελών που έχουν επιλέξει να συμμετάσχουν. Ε, Μπε στην ομάδα εκεί είναι το, η βάση μου, η έδρα μου, το πω έτσι, όπου βοηθάω δωρεάν τον κόσμο, ανεβαίνουν φωτογραφίε, σχολιάζουμε, ανταλλάζουμε απόψει και τα σχετικά. Αυτό είναι το σκεπτικό τουλάχιστον που εγώ προωθώ μέσα στην ομάδα και όποιο μέλο ε, είναι γραμμένο, ε, ακολουθεί ελεύθερα αν θέλει αυτό το σκεπτικό. Έτσι. Μπε στην ομάδα λοιπόν, ε, μήπως μήπω σε βοηθήσουμε παραπάνω και δούμε φυσικά και παραπάνω φωτογραφίε για να ξέρουμε πώ φωτογραφίζει. Από μια φωτογραφία δεν μπορώ να κρίνω απόλυτα. Έτσι. Όμορφα. Πάμε στον κύριο Γιάννη Κάπα. Εκ πρώτη όψεω, το πρώτο πράγμα που θα έκανα ήταν να μην έχω το δέντρο εδώ πέρα. Πες, να το έχω πει άπειρε φορέ, παιδιά, αυτό το πράγμα. Μην βάζετε ε, στοιχεία στην άκρη του κάδρου. Σε κάθε κριτική παίζει να το λέω κιόλα. Ε, και συνεχίζω πάντα μέχρι να μάθετε πώ να το κάνετε σωστά. Anyway, πρώτο πράγμα πέρα από το δέντρο που. έλα το. Ναι, whatever να έχει σημασία που είναι στην άκρη. Έχουμε και εδώ γραφιστικό γύρω-γύρω πλαισιάκι με το λογότυπο κάτω. Γιάννη Κωνσταντινίδη, οκ. Okay. Ε, δεν το θεωρώ απαραίτητο, το είπα και πριν. Πάμε λίγο στον κύριο Μινέτα να μου δω τι μου λέει. Προλάβαινα να δω την κριτική της φωτογραφίας Δεν προλάβες να δεις την... Ναι, σε έβαλα λίγο πιο πριν πάνω μου. Οριακά προλάβες και μου στείλες το email. Ε, ωραίος, Γιάννη, ναι, ευχαριστώ. Ε, οπότε, στον κύριο Μινέτα απευθύνομαι τώρα. Ε, γενικά, να ξέρετε, μη στέλνετε τελευταία στιγμή φωτογραφία, γιατί πέρα από ότι μπορεί να μην χωρέσετε να μπείτε μέσα, μπορεί να μην προλάβω να σα βάλω, να... βάλω, στην κριτική. Προφανώ, αφού έχει ανοίξει η κριτική, έχει ξεκινήσει το live, δεν το συζητάμε, δεν βάζω φωτογραφίε να μα στείλει κάποιο ακόμα και να έχω θέσει. Κύριε Κωνσταντινίδη, λοιπόν, το πρώτο πράγμα μετά από το δέντρο είναι ότι αυτή η φωτογραφία δεν έχει ανάγκη από χρώμα. Δεύτερον, είναι υποφωτισμένη. Βλέπουμε ότι. Δεν βλέπουμε προφανώ. Πώ να βλέπουμε, αφού στο γράμμα εδώ πέρα. Πάμε να το δούμε λίγο. Μεσέι τόνοι. Πάμε λίγο να σα το κάνω λίγο πιο απλό. Να πάμε luminosity. Βλέπουμε στη μέση το σηκωμένο κομματάκι. Αυτό σηκωμένο είναι όπου βλέπει άσπρο. Δεν είναι άσπρο. Έτσι. Το άσπρο δεν είναι άσπρο. Είναι γκρι. Άρα λοιπόν έχουμε υποφωτισμό. Πάμε να το σενιάρουμε λίγο. Βάζω λίγο curves και φέρνω το άσπρο στο άσπρο. Τώρα το άσπρο έγινε άσπρο. Έτσι. Πάμε λίγο να το δούμε τώρα το ιστογράμμα. Πήγε εδώ. Δεν χρειαζε να καεί απαραίτητα. Είναι μέσα τα άσπρα όμω. Τώρα το άσπρο έγινε άσπρο. Ήσουν λοιπόν υποφωτισμένο. Πρώτο. Ε, δεύτερο μάλλον. Τρίτον, black and white, μετατροπή. Δεν έχουμε ανάγκη εδώ πέρα από χρώμα. Έχουμε πολύ ωραίο σκηνικό λόγω της, του χιονιού, της ατμόσφαιρας, whatever, όλα αυτά. Οπότε εδώ θεωρώ ότι δεν κολλάει αυτό το πράγμα. Πάμε λίγο να κάνω άλλο ένα κέρβ από πάνω. Εσείς δεν βλέπετε το, τα layers, αλλά δεν έχει σημασία, δεν κάνω μάθημα Photoshop από τώρα. Να του δώσω λίγο ένα απαλό s -curve, δηλαδή λίγο contrast. Alright. Φύγε εσύ. Πάμε να φτιάξουμε το κάδρο τώρα. Να φύγει το δεντράκι από εδώ πέρα. Που δεν με τρελαίνει καθόλου. Να φύγει όλο αυτό ο τεράστιο αρνητικό χώρο από πάνω που είναι άδειο τελείω. Να φύγει και λίγο το γραφιστικό γύρω-γύρω να γίνει λίγο πιο ανθρωπίνο το πράγμα. Και να ανεβάσουμε και λίγο κάπου εκεί, ίσως, τη φωτογραφία, χωρί το δέντρακι μέσα. Good. Βλέπουμε τώρα πώ άλλαξε η φωτογραφία. Να σβήσω λίγο τα extra layers. Έτσι ήμασταν αρχικά. Υποφωτισμένοι. Τα άσπρα γίνανε άσπρα, σχεδόν. Άσπρο μαύρο και έσκερβ Για να μπει λίγο κοντράστ. Βλέπουμε πώ άλλαξε το κόλπο. Έτσι, black and white, του άρεσε το Μιχάλη. <laughs> Επίση, έτσι όπω τη βλέπω, όλα αυτά εδώ πέρα δεν, μου θε, δεν τα θεωρώ για να κάνω extra crop. Δεν τα θεωρώ απαραίτητα. Πάμε να δοκιμάσουμε ένα άλλο κάδρο μια που βλέπω τώρα επίπεδα στη φωτογραφία σου. Μπορεί να βάλουμε και τον άνθρωπο εκεί πέρα μέσα. Τσέκαρε τώρα τι θα γίνει. Τώρα θα γίνει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα δούμε τώρα, σε λίγο. Λοιπόν, κάπου εκεί ή να κόψω και το σπίτι να γίνει πιο ωραία φάση. Κάτσε να γίνει πιο ακραίο. Και εδώ μπορεί να γίνει δουλειά. Όχι έτσι, μην τρομάζετε, θα το φτιάξω. Ψάχνω να βρω το κάδρο το ιδανικό. Ωραία, εδώ έχουμε μερικά επίπεδα, αλλά θέλω και του ανθρώπου πίσω, δεν θέλω να του φάω. Τι εννοώ επίπεδα. Εννοώ ότι, πάμε να δούμε σε μεγάλη, ένα, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε. Είναι επίπεδα. Η φωτογραφία είναι πιο 3D. Προφανώ δεν βολεύει αυτό που κάνω. Ήταν απόπειρα να δουλέψει, δεν δουλεύει καλά γιατί δεν βολεύει στη λήψη. Αν δεν γίνουν κάποια πράγματα από τη λήψη, παιδιά, δεν μπορεί να γίνει δουλειά μετά. Έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Οπότε τα δέντρα ήθελα να τα βγάλω έτσι και αλλιώ. Να δω αν μπορώ να φάω λίγο παραπάνω από το φίλο μα εδώ αριστερά. Και εδώ μου κάθεται. Έτσι. Ή αν θέλουμε να κόψουμε και λίγο από εδώ, να φύγει ο άνθρωπο που είναι στο. για να τηρήσω αυτά που λέω σε εσά, σε δικιά σα φωτογραφία, να φύγει ο άνθρωπο από την άκρη του κάδρου. Και μπορεί να γίνει το εσκέρβ λίγο πιο έντονο, ίσω. Προτινόμενα κάδρα είναι αυτά. Δεν σημαίνει ότι είναι τα ιδανικότερα κάδρα που θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά καμία σχέση με εδώ. Too much information που δεν ήταν και χρήσιμο κιόλα. Δέντρο, πολύ αέρας από πάνω, ολόκληρη η, το back-back του παιδιού, του κυρίου, της κυρίας, whatever. Φτάσαμε εδώ. Βλέπουμε διαφορά. Αλλαγή τονικότητας, βάθος τονικότητας, βάθος λόγω επιπέδων, δηλαδή μικραίνει το μέγεθο λόγω σημείου φυγή που είναι κάπου εδώ πέρα στο βάθο. Αν, αν, υπήρχαν δύο γραμμέ, εκεί ήταν το σημείο φυγή μα. έτσι, δύο ε, διαγώνιε εννοώ. Οπότε νομίζω έχει γίνει καλύτερη έτσι. Αυτή είναι η πρότασή μου για τον κύριο Γιάννη. Καλησπέρα και στον κύριο Βαλεντίνο. Μιχάλη, πού πήγε ο Κέρσορα, μου έχω πάρει λάθο τούλ και δεν βλέπω τον Κέρσορα. Μιχάλη, μα έχει στείλει μια αργή ταχύτητα κλίστρου καταρακτοκατάσταση πόσο αργεί. 20 δευτερόλεπτα. Άρα, long exposure. Long exposure, 20 δευτερόλεπτα, 3, 20, F11, ok. Mm. What? Να σε καλά, Γιάννη μου. Πολύ χρονο. Δεν, γερωτά. Δεν έχω γενέθλια. <χωθ <χωθ'> 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 Απλά λέω το 83 σήμερα, να το διορθώσω αυτό, παιδιά. Γενέθλια έχω το Σεπτέμβριο. Ε, Virgo. Το 83 είναι το έτος γέννησής μου. Δεν έχω γενέθλια σήμερα. Αν είχα γενέθλια σήμερα, δεν ξέρω καν αν θα έκανα κριτική ή αν θα διάλεγα να παρτάρω κάπου έξω. Μπορεί να τα κάνει για τα δύο. Σε κάθε περίπτωση, όχι. Γενέθλια έχω το Σεπτέμβριο. Α, οπότε, πάμε λίγο στον κύριο Μιχάλη. Την έχει δουλέψει λίγο έτσι σε post και τα λοιπά. Βλέπω έχουν παίξει λίγο βινιέτε εδώ, λίγο dodging, λίγο burning, δεν ένα άλλο. Αλλά το θέμα είναι πολύ αδύναμο από μόνο του. Δηλαδή, απλά μου δείχνει ένα νερό που τρέχει. Και έχουμε προφανώ το εφέ του long exposure, το οποίο είναι εδώ πέρα κάτω, νερό βούτυρο κτλ. Η αν να το βλέπει καθένα. Τα έχω κάνει κι εγώ αυτά, τα έχουμε κάνει όλοι σίγουρα ένα εκατομμύριο φορέ, δεν το συζητάμε. Ε, πλέον στα μάτια μου αυτό το πράγμα μου φαίνεται βαρετό. Δεν λέω ότι η φωτογραφία σου είναι βαρετή, μου φαίνεται βαρετό το να βγάζουμε απλά το νερό που τρέχει. Να το ψάξουμε λίγο πιο βαθιά. Να κάνουμε συνδυασμό με άλλα πράγματα. Μην είναι το κυρίω θέμα μα το νερό που τρέχει. Έτσι, θα μπορούσε να υπάρχει ένα άνθρωπο εδώ κάτω με το χέρι έτσι πάνω στο κεφάλι, ξέρω και καλά ότι δροσίζεται ή δεν ξέρω εγώ τι. Μπορεί να μην είναι τωρινή φωτογραφία ή μπορεί να είναι κάποιο χειμερινό κολυμπητή ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έτσι. Καλησπέρα στον κύριο Πάνο. Ε, προσπάθησε να κάνει κάτι ξεχωριστό. Εκτό αν είσαι σε στάδιο πειραματισμού. Προφανώ για να βλέπει τη φωτογραφία δεν είναι ότι έχει 15 χρόνια εμπειρία. Πειραματίζεσαι, γουστάρει μαζί σου όλα καλά. Σου λέω τι θα ακολουθήσει ή τι θα έπρεπε κατά την άποψή μου να ακολουθήσει αφού κορεστεί σε αυτό το πράγμα και πει, OK, το έχω, ξέρω πώ να το κάνω όσο ζουμί και να βάλεις μετά, όσο να βάλεις color grade, να αλλάξεις τόνος, ένα άλλο, θα παραμείνει το, το θέμα, το κυρίως θέμα, αυτό που βλέπουμε, νερό που τρέχει, τέλος. Οπότε προτείνω να σκεφτείς λίγο πιο δημιουργικά, ακόμα πιο δημιουργικά από αυτό που έχει κάνει τώρα. Αυτό είναι το πρώτο σου βήμα, ακολουθούν και άλλα πολλά, Έτσι, υπάρχουν πολλοί τρόποι να παίξει με long exposure και να έχεις πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία. Ε... Ναι, δεν θα αλλάξει κάτι. Το black and white δεν κάνει μια φωτογραφία καλή καλλιτεχνική. Τα πιο παλιά πράγματα που έχω πει περί του black and white. Black and white, by the way, άμα δείτε κάτω στο. Έχει ένα κουνούπι εδώ, anyway. <laughs> άμα δείτε κάτω στην περιγραφή, black and white ξεκινάει webinar, αν μπορώ να το πω έτσι, τριήμερη, τώρα μέσα στο Μάρτιο. Οπότε γραφτείτε όσο υπάρχει καιρό. Όσο υπάρχουν θέσει, μάλλον, όχι όσο υπάρχει καιρό. Ε, γιατί θα μάθετε πάρα πολλά για το πώ να ε, συμπεριφέρεστε στι ασπρόμαυρε, στι έγχρωμε φωτογραφίε. Και γενικότερα θα μάθετε πώ να βλέπετε τον κόσμο. Μπορώ να το πω έτσι περιγραφικά εντό εισαγωγικών σε τονικότητε του γκρι, για να μπορείτε να ξέρετε πότε βολεύει να ε, μετατρέπετε ασπρόμαυρο σε φωτογραφίε. Και φυσικά θα δείξω και με επεξεργασία τι κάνουμε, αφού μετατρέψουμε μια φωτογραφία. Θα δείξω πόσε τεχνικέ μετατροπή σε ασπρόμαυρο και φυσικά θα δείξω και πώ δουλεύουμε τι φωτογραφίε μετά στο ασπρόμαυρο, για να αναδείξουμε συγκεκριμένα πράγματα. Μιχάλη μου, φυσικά γράφει με πιο ενδιαφέρον τρόπο στο ασπρόμαυρο. Για ποιο λόγο, επειδή στο έγχρωμο έχουμε απλά ε, μια ουσιαστικά ε, κατά μία έννοια μονοχρωματική φωτογραφία. Έχουμε τόνου του πράσινου και τα σχετικά, που είναι λογικό, φύση είμαστε. Okay. Δεν έχει κάτι παραπάνω να μα δείξει. Εδώ όμω, ο εγκέφαλο, όπω έχω πει και σε βίντεο μου συμβουλευτικά που έχω ανεβάσει στο YouTube, δεν αποκωδικοποιεί σε αυτό το σημείο χρώματα. Μένει μόνο στην αντίθεση. Μένει μόνο στο κυρίω θέμα, στη φόρμα που είναι στην περίπτωσή ε, αυτή η κίνηση του νερού, το long exposure, έτσι. Ε, και οκ, okay, παραμένει πάλι αυτό το ίδιο πράγμα. Έτσι, απλά είναι ασπρόμαυρη. Τραβάει λίγο το ενδιαφέρον, αλλά είναι εφέ. Δεν θέλετε να τραβάτε το ενδιαφέρον του θεατή με εφέ. Θέλετε, τουλάχιστον αυτό προτείνω εγώ, μπορεί να μην το θέλετε όντω, να τραβάτε το ενδιαφέρον του θεατή με ουσία. Οι φωτογραφίε με ουσία διαρκούν στο χρόνο. Οι φωτογραφίε με εφέ διαρκούν ω ένα γιαούρτι. Χονδρικά, μπορεί και λίγο παραπάνω. Έτσι. Uh, ναι, το θυμάμαι Μιχάλη. Ξανα, ξαναπαρακολούθησε το. Εδώ είμαι εγώ, άμα θέλει σε επανάληψη. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη. Οπα, μεσολόγγι. Αυτό το έχουμε βγάλει, νομίζω, όλη η φωτογράφη φωτογραφία εκεί στο μεσολόγγι. Απλά το έχει βγάλει από. Τι έχει κάνει, έχει κάνει mirror. Δεν είναι έτσι κανονικά το, το σπιτάκι αυτό, το πώ λέγεται. Είναι μαζί μα ο κύριο. Ψάχνω, ο κύριο Γιάννη με το. Πραγματάκι εδώ πέρα, πώ λέγεται. Γιατί κάθομαι και κουράζομαι εγώ. Μπορώ να κάνω απλά αυτό και να κάνω ένα flip horizontal. Α, μπράβο! Έχει κάνει flip, έχει κάνει mirror. Αυτό είναι το σπιτάκι. Για κάτσε να δω, ρε παιδες. Πάμε λίγο εδώ. Από περιέργεια θέλω να δω λίγο αν το έχω ανεβάσει. Τι έχει εδώ πέρα, καλά. Λοιπόν, uh, personal work. Artistic, δεν νομίζω να το, έχω... το έχω ακόμα στο site. Δεν ξέρω να το έχω ακόμα στο site, παιδιά. Κοιτάω λίγο το site μου για να σα δείξω τι έχω κάνει εγώ. Για να μην ψάξω τώρα τι φωτογραφίε μου στο σκληρό. Mm, όχι, δεν το έχω ακόμα πλέον. Γιατί προφανώ ναι, το έχω βαρεθεί γιατί το έχω καιρό πριν. Οπότε ανανεώνω το υλικό. Anyway, δεν ξέρω γιατί το έκανε mirror. Δεν βρίσκω το λόγο. Επίση γέρνει το κάδρο. Α το κρατήσω τα δικά σου δεδομένα. Ότι είναι mirror. Ok, δεκτό. Το κάδρο. Πού είναι, ρε, παιδιά, ορίζοντα. Γέρνει. Αλλά α το ορίζοντα, το κάνουμε το μάτι. Κάπου εδώ με το μάτι είναι το ίσιο. Ένα το κρατούμε, Δεν είναι το ίσιο εδώ πέρα. χαζομάρες, Λέω γέρνει λίγο. Γιατί είναι υπογωνία και είναι λίγο μπερδευτικό. Κάπου εκεί θεωρούμε ας πούμε, ότι είναι πιο ίσιο, μάλλον. Whatever. Αυτό είναι το λιγότερο πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα στη φωτογραφία είναι ότι είναι ξεπλημένη. Είναι όλα πολύ παστέλ, πολύ σάντο, full πάνω. Ξέρω εγώ. Δεν έχει βάθο. Δεν έχει δώσει. Δεν ξέρω αν το κάνει μετά. Αυτό είναι κατά τη λήψη. Η φωτογραφία δεν έχει βάθο. Δεν ξέρω άμα με ένα σκέτο κέρβι μπορώ να δουλέψω τη φάση λίγο καλύτερα. Αναγιά σου. Και εδώ τι γίνεται. Κατεβάζω τι σκιέ. Βλέπει πώ γίνεται τρισδιάστατη η φωτογραφία τώρα σε σχέση με αυτό το ξεπληρωμένο αρχικό αποτέλεσμα. Κατέβασα μόνο τι σκιέ. Να το. Από εδώ, εδώ. Φαίνεται αυτό. Φαίνεται. Αμπράβο. Ωραία. Μπορώ να θέλω να τι λίγο highlights, αλλά δεν υπάρχει λόγο γιατί θα ξεπληθεί πάλι. Οπότε φεύγει αυτό. Αυτό μόνο. Επίση το κάδρο είναι περίεργο. Δεν είναι ούτε ένα προ ένα. Όχι, είναι ένα προ ένα. Χαζομάρε, λέω, με συγχωρείτε. Είναι ένα προ ένα, αλλά ταιριάζει καθόλου το ένα προς ένα εδώ. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξω λίγο το κάδρο. Γιατί ένα προς ένα εδώ. Δεν το βρίσκω. Δεν βρίσκω το λόγο να κάνεις ένα προς ένα κάτω σε αυτό το θέμα, τέλος πάντων. Ε, κάπου εκεί ίσως. Έλα ρί. Ωραία. Κοίτα πώς άλλαξε η φωτογράφια. Κοιτάξτε. Πληθυντικός. Νομίζω ότι... το τετράγωνο είναι... Ναι, δεν είναι στριμωγμένο. Δεν μου... Πέρα από αυτό, ας, ας, ας κρατήσουμε και το στριμωγμένο. Το δέχομαι, αλλά... Δεν μου κάθεται το συγκεκριμένο θέμα σε τετράγωνο κάδρο, έτσι τουλάχιστον όπω το έκανε ο φίλο μου Γιάννη. Έτσι. Δεν είναι mirror. Πώ δεν είναι mirror. Έχει πάρει την άλλη μεριά. Γιατί εγώ έχω βγάλει ακριβώ το ίδιο πράγμα και στα δικά μου. <laughs> στη δικιά μου φάση τέλο πάντων που είχα πάει, το σπιτάκι το έβλεπα έτσι. Α, μπορεί να είναι άλλο σπιτάκι. My bad. Μπορεί να είναι. Α, τι λέω. Άκυρο. Θυμήθηκα τώρα τι παίζει. Νομίζω το σπιτάκι που έχω βγάλει εγώ έχει άλλη... άλλο σχήμα. Δεν είναι mirror τότε. My bad. Το παίρνω πίσω. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Έτσι. Ε, τα υπόλοιπα που έχω πει ισχύουν προφανώ. Ε, πρέπει να έχει και άλλα δύο σπιτάκια εκεί πέρα, μάλλον. Ή είναι από την άλλη πλευρά. Εγώ έχω πάει από εκείνη την πλευρά, δηλαδή. Είναι το ίδιο. Έχω πάει από αυτή την πλευρά εγώ και ο φίλο μου εδώ πέρα έχει έρθει από αυτή την πλευρά. Κανένα πρόβλημα. Οκ, okay, δικό μου το λάθο, αλλά το τετράγωνο. Επιμένω, δεν ταιριάζει εδώ. Πάμε να δούμε λίγο στο τετράγωνο, γιατί θέλω να είμαι, όταν λέω διορθώσει, θέλω να είμαι όσο πιο κοντά μπορώ στα δικά σα ε, αρχικά κάδρα, έτσι. Αν μπορώ να, να κάνω κάποια διόρθωση που να είναι κοντά σε αυτό που σκεφτήκατε, θα το προτιμήσω. Πάμε λίγο ratio 1 προς 1, για να κρατήσω το αρχικό ratio του ε, Γιάννη. Κάπου εκεί νομίζω ήταν και του Γιάννη ή όχι. Α, όχι, καλά, είχα δίκιο ότι δεν ήταν 1 προς 1 το αρχικό. Καλά, κρασιά, δε. δεν υπάρχει σήμερα, δεν με θέλει. Anyway, ε, σε 1 προς 1 λοιπόν, Πιο κάτω ίσως λίγο, κάτσε να δω λίγο, άμα το φέρει πιο κάτω θα κοπεί περισσότερο θα ανέβαζα με λίγα λόγια λίγο το σπίτι. Θα κατέβαζα το σπίτι, θα ανέβαζα το, τη το μου, α πούμε. Έτσι. Θα πήγαινα κάπου εδώ, σε ένα προ ένα, να δώσω λίγο ε, περισσότερη ένταση ε, στον ουρανό. Όχι. Μισό. Εκεί. Κάπω έτσι. Anyway. Γέρνη. Όπου και να το πάω, γέρνει. Το πάω από τη μία γέρνει, το πάω από την άλλη γέρνει. Δεν μπορώ να βρω ισορροπία. Αλλά anyway, σε ένα προ ένα δεν θα πήγαινα ούτε στο κέντρο, ούτε θα έδινα πάρα πολύ γύρω-γύρω αέρα. Θα ήμουν κάπου εδώ. Στα α πούμε δύο πέμπτα του κάδρου, αν το βάλω σε... αν το μετρήσω. Αυτό. Ε, αλλά δεν μου πάει, παιδιά. Μου πάει, συνεχίζω να επιμένω δηλαδή ότι... Φύγε εσύ από εδώ. Επιμένω ότι θεωρώ το κάδρο σε μακρόστενο, μια που το θέμα μου είναι και αυτό μακρόστενο, και υπάρχουν παντού οριζόντιε γραμμέ, δεν έχω λόγο να τι κόψω με ένα προ ένα. Εκτό αν φωτογράφιζα με μεσαίο φορμά. Αν είχα καμία Hasselblad ή κάποια άλλη μηχανή τέλο πάντων που έχει αισθητήρα ή film ή whatever ε, αναλογιών ένα προ ένα, θα έκανα αυτό. Ε, θα ήμουν τετράγωνο. Νομίζω εδώ κάθεται καλύτερα. Και πάνω από όλα αυτά που έχω πει, κάθεται το κέρβ. Είμαστε εδώ, στο αρχικό κάδρο. Δεν το θέλουμε αυτό. Είναι ξεπλημμένο. Ένα κέρβ κατέβηκαν τα σάντου και ζωντάνεψε η φωτογραφία, απέκτησε βάθο. Οκ. Okay. <coughs> αυτά για τον φίλο μου τον Γιάννη. Αν έχει απορίες ο Γιάννης ή οποιοδήποτε άλλος, προφανώς παιδιά γράφετε και εγώ Κάνω διάλειμμα, κοιτάω τα σχόλια και προχωράω α, στην κριτική. Ομορφά. Λοιπόν, Κωνσταντίνο. Κάτι μου είχε γράψει ο Κωνσταντίνος. Έχω ξαναπεί, νομίζω, δεν ξέρω το γράφω στι ε, προποθέσει συμμετοχή στην κριτική. Ότι μη μου γράφετε πράγματα στο email, δεν πρόκειται να τα θυμάμαι ούτε να τα έχω σε ένα ξέχωρο ξέρω εγώ, notepad ή whatever για να τα διαβάζω, γιατί δεν γίνεται έτσι το σύστημα τη κριτική. Εδώ και τόσα χρόνια που την κάνω, απλά κοιτάω τα αρχεία. Άμα θέλετε να δω ρυθμίσει, κάνετε save as, όχι export as. Γιατί άμα κάνετε save as, ε, αποθηκεύονται τα στοιχεία. Αν κάνετε export as, μπορεί να σα το. Ε, όχι μπορεί, δεν θα σα γράψει τα exif δεδομένα. Οπότε εδώ έχουμε 105 macro 2,8 σε F25, ένα 200 ISO 100 και έχουμε αυτή την γλυκύτατη not μίγα. Μίγα πρέπει να είναι. Anyway. Ε, δεν πειράζει κανένα πρόβλημα, δεν έκανε κάτι κακό. Απλά δεν θυμάμαι τι είχε γράψει. Μου είχε γράψει, νομίζω ότι ήσουν σε απόσταση μάκρο το πιο κοντινό που μπορούσε να πα είναι αυτό. Κάτι τέτοιο. Διόρθωσε με ρε φίλε, αν κάνω λάθο. Γιατί πραγματικά δεν θυμάμαι ακριβώ τι μου έγραψε στο email. Και για λόγου ε, privacy, δεν θα ανοίξω το email τώρα ε, μπροστά σε όλο τον κόσμο. Ε, κάτι μου λέει ότι αυτό είναι πιο net. Α, το, καλά, η μοίρα δεν μπορεί να είναι ολόκληρη. net, είσαι πάρα πολύ κοντά. Απλά είναι στο ίδιο επίπεδο μάλλον και γι αυτό είναι και τα δύο net. Ναι, αυτό. Οκ okay. ε, Άρα λοιπόν εδώ. Αυτό είναι το αρχικό κάδρο, δεν έχει σκροπάρει καθόλου. Γιατί, καλά, η μήγα είναι και τραγικά μικρή. Και μάκρο να πα, δεν μπορεί να γεμίσει όλο το κάδρο προφανώ. Έξω να έχει μάκρο φακό ε, 2 προ 1, 3 προ 1, 4 προ 1, δηλαδή εξωτικό μάκρο φακός που μπορεί να μεγενθύνει τη μήγα, Έτσι. Έχει κροπάρει. Okay. Ε, Έδωσε πάρα πολύ αέρα. Μάλλον παίζει με το rule of space εδώ πέρα και έχει δώσει πολύ αέρα από αριστερά. Ε, κάπου εκεί. Αφού θέλουμε αέρα, Δικαίωμα του φωτογράφου, οκ. Okay, Στη δική του έχουμε παίξει και με 16-9. Δεν χρειάζεται 16-9. Κάπου εκεί θα πήγαινα εγώ. Έτσι. Ναι, ήταν πιο μικρή από την κλασική. Α, ήταν μωρόμηγα, κάτι τέτοιο. Καλά, εντάξει, είναι και αλλαγόμυγα. Αλλά όσο και να είναι μικρή, μεγάλη, ξέρετε ότι το πραγματικό μάκρο, ειδικά όσοι έχετε παρακολουθήσει μαθήματα τα δηλαδή δικά μου, το ξέρετε. Αλλά και αν ψάξετε λίγο στο Google, πάλι το ξέρετε. Πραγματικό μάκρο σημαίνει ότι βγάζω ένα πράγμα. Το πράγμα αυτό πρέπει να πιάνει ίδιο χώρο πάνω στον αισθητήρα μου. Για να θεωρείται ένα προ ένα. Έτσι, μάκρο. Δεν έχω και κάτι εδώ πέρα. Έχω ένα σοκολατάκι του Γιώργου. Γιώργο, βλέπει τη, <laughs> την κριτική. Έχω το σοκολατάκι, δεν το έχω φάει ακόμα. <laughs> Π.χ. αυτό το σοκολατάκι, αν είχαμε ένα αισθητήρα ο οποίο ε, είναι πιο μεγάλο από το σοκολατάκι, που λογικά είναι ο full frame. Anyway, θα έπρεπε το σοκολατάκι αυτό να πιάνει όλο το κάδρο ή όσο είναι τέλο πάντων πραγματικά σε, στον πραγματικό κόσμο σε διαστάσει. Okay. Τώρα, σχετικά με τη μίγα του φίλου του Κωνσταντίνου, σε αυτό το κάδρο νομίζω είμαστε πιο καλά. Και δοκίμασε, και αυτό πάει για όλου. Δοκιμάστε αν θέλετε να ανακτήσετε πληροφορία σε κάποια κάδρα που δυστυχώ δεν μπορούσατε να πάτε πιο κοντά, δεν μπορούσατε να μην κροπάρετε πάρα πολύ κάτι το οποίο δεν συστήνω. Να δοκιμάσετε να δουλέψετε με το Gigapixel. Το Gigapixel κάνει τρελή δουλειά όχι πάντα, ειδικά με έχουν κάποιο πορτρέτο και είναι πάρα πολύ μικρό και διαλυμένη η φωτογραφία, μπορεί να το κάνει λίγο creepy. Αλλά σε τέτοιε φάσει όπω είναι η μία, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά το, το Paz Gigapixel. Είναι ένα προγραμματίστο στο το Προφανώ το αγοράζετε δεν είναι δωρεάν, όπω κάθε σοβαρό πρόγραμμα δεν είναι δωρεάν. Με μερικέ εξαιρέσει. Κάποια σοβαρά προγράμματα είναι και δωρεάν. Αλλά δεν θα κάνω διαφήμιση τώρα. Ε, το συγκεκριμένο πάντω δεν με πληρώνει το Paz. Απλό το λέω για εσά. Ε, κάνει καλή δουλειά. Δηλαδή εδώ πέρα είμαστε τώρα σε ανάλυση. Εκατοστά. Τέλεια. Είμαστε σε ανάλυση. Γιατί δεν μου ανάλυση. Τι έχει φάει, τι φρίκι έχει φάει. Α, κατάλαβα τι έχει φάει. Πάμε. Yep. Yeah. 3.472 επί 2.538. Με αυτή την ανάλυση πιστεύω τυπώνεις... Τυπώνεις. 20-30 εκατοστά τη μεγάλη πλευρά. Την τυπώνεις, χωρίς να χάσει πάρα πολύ η φωτογραφία. Έτσι. Νομίζω ότι τυπώνεις. Δεν το ναι, το Paz Gigapixel γράφεται, παιδιά. Είναι το πρόγραμμα. Είναι αγοραστό, έτσι. Ε, είναι, το πληρώνει δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχει trial, αλλά κάνει Πάρα πολύ καλή δουλειά. Το δουλεύω κάποιε φορέ που θέλω να κάνω resize κάποιε φωτογραφίε, ειδικά σε αυτά τι φωτογραφίε που βρίσκω για φωτογράφου που διδάσκω στο Masterclass, στο Photography Masterclass. Κάποιε φωτογραφίε είχα βρει πιο μικρέ και φάγανε ένα resize για να μπορούν να του βλέπουν μαθητέ σε πιο μεγάλη ανάλυση και δούλεψε αρκετά καλά, θα έλεγα. Τι έχουμε εδώ. Νομίζω ότι κάτι ήρθε, αλλά μάλλον το κινητό Anyway, Α, ήρθε και φωτογραφία, νομίζω. Κάποιο μου προώθησε κάτι. Γιάννη. Να δω λίγο κάτι, Sorry, για να πω κάτι συγκεκριμένο. Γι' αυτό διαβάζω το email τώρα, παιδιά. Γιάννη δεν θα πω επώνυμο, ξέρει ποιο είναι, δεν θέλω να μιλάω, να λέω όλο το όνομα σα εδώ πέρα live. Ε, κάτι παίζει με προώθηση εδώ. Τι είναι αυτή η προώθηση, Ελπίζω να έχει κάνει attached στη φωτογραφία. Τι ε, το λέω αυτό, παιδιά. Μην μου κάνετε, στείλετε email με φωτογραφία για κριτική και είναι με link ή κάτι τέτοιο. Γράφω ξεκάθαρα τι προποθέσει συμμετοχή στην κριτική. Συμμετοχή στην κριτική. Photocoaching.gr Δωρεάν συμβουλέ είναι το μενού επάνω. Κριτική φωτογραφία θα το βρείτε μέσα εκεί πέρα, έτσι. Νομίζω βάλει και link κάτω στην περιγραφή. Δεν στέλνουμε με link, Google Drive, WeTransfer, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κάνουμε attachment, κάνουμε συνημμένο στα ελληνικά αρχείο μέσα στο email. Και αυτό μέχρι εκεί. Για να μην χαθεί καμία φωτογραφία, αυτό το λέω αυτά τα πράγματα. Έτσι. και δεν συμμετάσχει κάποιο που θέλει να συμμετάσχει. Προφανώ στέλνετε φωτογραφία από τώρα για την επόμενη κριτική που θα γίνει αρχέ Απριλίου. Έτσι δεν περιμένει τελευταία στιγμή για ευνόητου λόγου. Έτσι. Δεν χρειάζεται να τα λέω κάθε φορά. Τα λέω βέβαια, αλλά οκ. Okay. Όποιο θέλει, ακούει. Γιώργο Καπά. Street photography. Έχουμε λοιπόν μια κυρία που κοιτάζει κάτι παπούτσια. Και είναι ο που δεν με νοιάζει το ότι είναι ο Δηλαδή δεν είναι το θέμα αυτό καθε αυτό. Το έχω ξαναπεί. Δεν μα νοιάζει τόσο πολύ το τεχνικό στο street. Αλλά είναι κάτι πολύ στατικό με μικρό ενδιαφέρον δεν βλέπω ενδιαφέρον. Οκ, okay, είναι μια κυρία που κοιτάζει τα παπούτσια. So what. Δηλαδή, ποιο είναι το story. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Επαναλαμβάνω αυτό που το αναλύω και το διδάσκω στου μαθητέ του Masterclass. Μην δίνετε απαντήσει. Δημιουργήστε ερωτηματικά. Δημιουργήστε ένα μυστήριο. Και αν όχι αυτό, γιατί δεν είναι το μοναδικό που μπορείτε να κάνετε, βρείτε μια ιδιαίτερη κατάσταση, ιδιαίτερο φω, ιδιαίτερη στιγμή. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερη στιγμή. Είναι απλά μια κυρία που απλά κοιτάει μια βιτρίνα. Δεν είναι ιδιαίτερη στιγμή. Κάτι πιο ιδιαίτερο. Ψάξτε λίγο κάτι πιο ιδιαίτερο. Δεν είναι το street, βγήκα έξω, έβγαλα φωτογραφίε, γύρισα, είμαι Θεό. Μπορεί να βγείτε 15 φορέ και να έχετε μία φωτογραφία καλή. Μπορεί να βγάλετε 150 φωτογραφίε και να είναι μία καλή. Αυτά είναι τα ποσοστά σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ότι βγάζουμε και είμαστε κάθε μέρα με φοβερό υλικό. Εκτό αν θέλαμε να βγάλουμε φωτογραφίε τη σειρά. Δηλαδή απλά εντυπωσιακέ φωτογραφίε ιδιαίτερε με slow motion, δεν ξέρω εγώ τι slow motion λέω. Slow shutter ή εφέ, εγώ με ρηχό βάθο πεδίου και πόδια κομμένα κτλ. Μπορούμε να παίξουμε έτσι, αλλά μην μείνουμε μόνο σε αυτό. Πάμε να δείξουμε μια ιστορία μέσα το street. Okay? Δεν έχω ανοίξει ακόμα σεμινάριο. Όταν ανοίξω, μπορεί κάποιο από εσά να ενδιαφέρεται να γραφτεί. Καλώ τον κύριο Πάνο. Ήρθε ο κύριο Πάνο. Γύρισε από τα καράβια. λοιπόν, ε, αυτά λοιπόν, Γιώργο μου. Ε, δεν έχω να πω κάποια άλλη διόρθωση σε αυτή τη φωτογραφία. Δηλαδή, έτσι όπω είναι, δεν μπορώ να σου πω σε αυτή τι να κάνει. Αλλά ό,τι και να κάνω και να αλλάξω το κρόπ, δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα. Απλά ε, προσπάθησε να ακολουθήσει το που λέω. Έχω βγάλει και πριν αρκετό καιρό δύο-τρία βιντεάκια με συμβουλέ πάνω στη φωτογραφία δρόμου. Δέστε και αυτά, μήπω σου χρησιμεύσουν κάπου. Λέω και συμβουλέ μέσα, δεν λέω απλά γενικά πράγματα. Έτσι, παλιά βίντεο βέβαια, αλλά πιστεύω ότι ακόμα έχουν κάποια αξία μέχρι σήμερα. Σε γενικέ γραμμέ, κράτα αυτό που σου είπα. Προσπάθησε να βρει κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό. Και το ξεχωριστό, κοίταξε να είναι περισσότερο η στιγμή. Και α αφήσουμε το τεχνικό. Α είναι θολίε, είναι κουνημένοι. Άμα βγάλει μια δυνατή στιγμή, υπερισχύει τη φόρμα. Έτσι. Αλλά θέλω να έχουμε μια τυπική φόρμα, μην είναι τελείω διαλυμένη η φωτογραφία, αυτό θέλω να πω. Αλλά σίγουρα η στιγμή για μένα είναι πιο δυνατή τη φόρμα. Αν έχει πιάσει μια πολύ καλή στιγμή και να μην είναι τέλεια η φωτογραφία, τελείω ε, παγωμένη, τελείω net, τελείω sharp, με καθόλου θόρυβο. Δεν μα νοιάζουν αυτά. Μα νοιάζει το συνέστημα σε αυτή τη φάση. Οκ. Okay. Πάμε στον κύριο Κώστα. Οπα, that's Angle. Έπεσε η μηχανή, ήταν λίγο πριν πέσει η μηχανή και έγινε το κλικ. <laughs> λοιπόν, 2000D, 1750, μάλλον Τάμρον, uh, ποιο είναι αυτό που είναι καλό, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι το Τάμρον είναι. 1,25, φενιά, ίσω 100. Οκ, okay, γιατί Dutch Angle εδώ, αδερφέ. Δεν θέλουμε Dutch Angle χωρί λόγο, εκτό αν πάει να μα πέσει η κάμερα και την πιάσαμε τελευταία στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, μέσα στο νερό κιόλα. Uh, έχω ξαναεξηγήσει παλιότερα την uh, αντιπάθειά μου στο Dutch Angle που δεν έχει νόημα. Ε, uh, από αυτή τη φωτογραφία το ενδιαφέρον είναι εδώ παρακάτω. Για μένα. Προφανώ για μένα, εγώ κάνω την κριτική. λοιπόν. <laughs> Κοίτα λίγο τι υπάρχει εδώ πέρα κάτω. Αν είχαμε το κάδρο το υπόλοιπο, βέβαια, θα μπορούσε να γεμίσει η κατάσταση. Εντάξει, ψήθηκα τώρα να βάλω λίγο Generative Expand γιατί δεν γίνεται αλλιώ δουλειά. Τώρα δεν ξέρω τι θα μου κάνει βέβαια το Photoshop, αλλά λογικά θα το γεμίσει μια χαρά. Είναι αρκετά εύκολη η φωτογραφία να φτιαχτεί. <laughs> Κοίτα λοιπόν τι παίζει εδώ κάτω. Να το φτιάξω αρχικά και να φτιάξω το τελικό που όπω το φαντάστηκα περίπου. Τώρα με AI συμπληρώνω τα κενά γύρω-γύρω γιατί αναγκαστικά δεν υπάρχουν κενά. Ε, καλά, εγώ έχω και μια λατρεία στι αντανακλάσει και στα νερά, στον δρόμο, στα ποτάμια και το ένα τ' άλλο έτσι. Οπότε εδώ χτύπησε λίγο ωραίο σημείο. Τσέκα, λοιπόν πώ είναι η φωτογραφία τώρα. Τη φτιάξω λίγο ακόμα και να έρθω λίγο πιο μέσα. Ήθελα να κρατήσει τον ποδηλάτη, αλλά με δυσκολεύει λίγο ο φίλο. Anyway, βλέπουμε τώρα πώ είναι η φωτογραφία. Κάτσε να την κάνω ένα πράγμα. Ωραία, έγινε ένα πράγμα και πάμε λίγο να κάνουμε flip και να μου πάει όπου να είναι τώρα. Το περίμενα λοιπόν. Ε, εκεί περίπου. Και μπορώ να την κάνω και flip. Horizontal. Ναι, ναι. Όχι, horizontal ήταν πριν. Πόντιος. Λοιπόν, ανάποδα θέλω να κάνω flip. Vertical θέλω να κάνω. Εδώ, τώρα θα πάει όπου να είναι. Και τώρα θα τη φέρω εκεί που περίπου θέλω. Να είμαστε. Όχι το ιαπωνικό. Λοιπόν. Βλέπουμε τώρα πώ άλλαξε η φωτογραφία και θα την έκοβα και τελείωσα. Να μην φανεί καν ότι υπάρχει έδαφο να είμαι κάπου εκεί. Αναγκαστικά βέβαια κόβω πάρα πολύ τον ποδηλάτη, αλλά το άφησα τώρα γιατί θα καθόταν καλύτερα να χωράει περισσότερο ο ποδηλάτη. Anyway, κοιτάξτε λίγο πόσα. Ποσά... Mm, όχι, φύγε εσύ. Πώ άλλαξε η φωτογραφία, φύγε εσύ από εδώ. Στο ίδιο κάδρο μέσα προσπάθησα να μείνω, αλλά να βγάλω κάτι μέσα από το κάδρο που θεωρώ σημαντικότερο από το προηγούμενο. Πάμε λίγο στον κύριο Κώστα, είσαι εσύ ο κύριο Κώστα. Είναι ο Σίγμα. Α, ah, Σίγμα, ναι, σωστό, ρε φίλε. Μπράβο. Όχι τα Άμρον, τα, 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 τα πριν. Ναι, σωστό. Κατέβασα μια μηχανή και μετά, είδα ότι ήταν θεόστραβη. Είδα μετά αυτό το στραβό κάδρο και μου έκανε κάτι. Σωστό. Όχι αυτό που είπα πριν, ότι πήγαινε να σου πέσει η μηχανή, προφανώ έκανε πλάκα, έτσι. Λέω μερικά πράγματα να είμαστε λίγο χαλαροί. <laughs> Δεν, σε... Δεν, το είπα δηλαδή με πώς το πω, προσβλητικό ύφο. <laughs> Όχι ότι παρεξηγήθηκε, αλλά λέω. Ε, μου αρέσει να κάνω πλάκα. Okay. Ε, καλησπέρα και στην ηλέκτρα. Καλό μήνα και σε σένα. Είσαι έξω να το δει κονσέρβα. Κανένα πρόβλημα. Δεν λύγει σύντομα. Οπότε μπορεί να το δει όποτε θέλει κονσέρβα. Κοίτα όμω, Κώστα μου, αυτό, αυτό το κάδρο πώ άλλαξε όλη η φωτογραφία. Μάλλον πώς... άλλαξε, προφανώ είναι τελείω άλλη φωτογραφία. Αλλά τι υπήρχε μέσα σε αυτό το καρέ που αν το είχε βγάλει, θεωρώ ότι θα ήσουν ένα μακράν καλύτερο. Και εδώ πέρα σηκώνει και λίγο για τα δικά μου γούστα πάντα. Δεν είναι απόλυτο αυτό το από τώρα. Έλα πιο αριστερά εσύ. Σηκώνει και λίγο κοντραστάκι, νομίζω. Κάτσε να δω λίγο. Έχει πάρα πολύ σάντο γιατί θα χαθεί το σύμπαν. Κάπου εκεί, για να Ε, ίσω κάπου εκεί. Δεν πάει πάρα πολύ αναγκαστικά να κατεβάσω λίγο blacks. There we go. Βλέπουμε. Καλά, πριν ήταν έτσι, τώρα απλά την ζωντάνεψα λίγο. Βλέπουμε πόσο όμορφη έχει γίνει και πόσο ενδιαφέρουσα. Καλά, και είμαι και λίγο biased εδώ από την άποψη ότι ε, έχω προσωπική λατρεία, όπω είπα, σε αντανακλάσει και γενικότερα. Οπότε προφανώ πρόσεξα αυτό μέσα στη φωτογραφία με τη μία. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερη. Έτσι. Ε, πάμε λίγο στην αρχική. Γιατί είπα πολλά. Βλέπουμε πω είναι αρχική δεν έχει ανάγκη από κάθε το, κάθε, το κάδρο ή αν είχαμε κάθε το κάδρο θα έπαιζα, μπορούμε να παίξουμε έτσι κανονικά, να βάλω κτίρια και αντανάκλαση μαζί μέσα. Και να χαμηλώσω ακόμη πιο κάτω τη μηχανή για να λεπτείνει αυτό το κομματάκι εδώ. Αν πήγαινε η μηχανή πολύ κοντά στο νερό, στο πάντλ εκεί πέρα πάνω, θα λέπτενε πάρα πολύ το κομμάτι του δρόμου. Οπότε θα ήταν σαν να ενώνει σχεδόν τα κτίρια τα από πάνω με την αντανάκλασή του από κάτω. Με τον ποδηλάτη μέσα, χωρί τον ποδηλάτη, whatever, ό,τι προλάβαινε. Οκ. Okay. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω τώρα όμω. Δεν έχω δηλαδή τρόπο να σου το. Πρέπει να κάνω generate με AI ολόκληρη τη φωτογραφία για να μπορέσω να το προτείνω αυτό. Δοκίμασε το αν θέλει και μόνο, να δει πώ θα σου. τι θα σου, αίσθηση θα σου βγάλει, α πούμε έτσι. Έτσι είναι απλά σαν ένα γέρνι. Σαν να ετοιμάζεται. Ωραίος. <laughs> σαν να ετοιμάζεται να πέσει η φύση. Πρέπει να αλλάξω καρέκλα, παιδιά. Θυμήστε το Λοιπόν, πάνω. Πάνω. Λουλουδάκι. Φύση. Μου λείπει λίγο warmth, νομίζω. Είναι λίγο ψυχρή κινητό. Δεν είναι κινητό, κοντά Ο λίμπο, <laughs> είναι Micro Four Thirds, εντάξει πιο μεγάλη αισθητήρα από κινητό έχει Micro Four Thirds, μην την υποτιμάμε. Εγώ δηλαδή, ε, ένα προ 4000 f4, ISO 400, είδα λίγο χοντρά pixels και νόμιζα ότι είναι κινητό. Πάμε λίγο να δω, Θα τις βάλω, ένα, αυτή τη φορά παίξω με φίλτρο εδώ, Photo Filter. Πού είσαι καμάρι, εδώ είσαι, Warming Filter, να το δω, καλά όχι έτσι πριν, μετά, ωραία, και επειδή έχουμε και μασκούλα γύρω-γύρω, να το βγάλω από το μπλε, από το φόντο τέλος πάντων, εκεί. Μαύρο, ρε, μαύρο, δεν είπαμε, ναι, σωστός. Πάλι μπήκε, γιατί, γιατί μπαίνει πάντα ρε φίλε το, το μπράς που δεν θέλω, τη φάση. Ωραία, να σβήσω λίγο, απλά μασκάρω το γύρω-γύρω που είναι ο ουρανός, που δεν με χαλάει να παραμείνει ψυχρό, αλλά θα ήθελα λίγο πιο θερμό το άνθος, τα πέταλα και τα σχετικά. Έτσι, πολύ πρόχειρα προφανώ το που κάνω. σα ίσα για να δω αν έχω δίκιο. Θέλω να δω πράγματα πριν τα πω. Το έχω ξαναπεί αυτό πολλέ φορέ. Μ' αρέσει να βλέπω. Πριν, μετά. Λίγο νομίζω έγινε πιο ανθρώπινο το φίλο τώρα. Το, συγγνώμη, το λουλούδι, το άνθο. Πάμε και ένα κέρβ. Θα φωτίσω λίγο. Α, εδώ είμαστε. Ωραία. Εντάξει. Για αυτό που είναι, είναι αυτό που είναι. Okay. Δηλαδή βλέπουμε ένα άνθο. Ένα λουλούδι, whatever. Ε, το οποίο κάποιο λόγο είναι στην άκρη του κάδρου και δεν ξέρω γιατί. Fill the frame, το έχω ξαναπεί παλιότερα και σε βίντεο. Το ξαναλέω και τώρα. Όχι, το ξαναλέω και τώρα. Έλα πιο μέσα εσύ. Υπέροχα. Γάμο το. Δεν ήθελα να γίνει generative, συγγνώμη παιδιά. Transparent ήθελα. Απλά έμεινε από πριν σε αυτό που είχα κάνει. Γίνα λίγο έτσι. Ωραία. Πάμε εδώ. <σκυρίζω> Γέμισα λίγο παραπάνω το κάδρο μου. Φύγεσαι από εδώ. Το βλέπουμε. Με το θέμα. Το θέμα είναι αυτό που είναι. Είναι μια καταγραφή αυτό που βλέπουμε, δεν είναι κάτι παραπάνω προφανώ, αλλά οκ, okay, γλυκούλα φωτογραφία. Μέχρι εκεί που μου δείχνει, σε πάω φίλε μου πάνω. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο πέρα από αυτό που μου έχει στείλει. Ωραία η εστίασή σου, βάθο πεδίου ρηχό, οκ. Okay. είναι αυτό που βλέπουμε. Μια γλυκούλα φωτογραφία. Αυτό έτσι. Λοιπόν, oh. σπύρο. Street. Street με μακρά εκθεσή. 1,3. Εντάξει σχεδόν. Εντάξει, είναι από ένα δευτερόλεπτο και κάτι, θεωρείται έτσι και long exposure, αλλά οκ. Okay. Τι θα ήθελα εδώ, hm. ίσως να φύγει αυτό από δεξιά, ε, ωραίος, από αριστερά, για να έχω τους Beatles εδώ στο κέντρο, αν και δεν είναι ακριβώς Beatles η κατάσταση, αλλά δεν πειράζει. Πάμε να δούμε λίγο. Και... Τι λέει εδώ πέρα, ότι να είναι. Ναι, γιατί έκανε disconnect. Ωραία, reconnection successful με χάσατε κάπου, παιδιά, δεν ξέρω τι έγινε. Μου λέει ότι το OBS σταμάτησε, λέει, την σύνδεση. Έπεσε η σύνδεση. Όχι. Εδώ. Ένα, δύο. Είμαστε όλοι εδώ. Γιατί κάτι μου έλεγε ότι το OBS έχασε τη σύνδεση, παιδιά, και δεν ξέρω τι έπαιξε. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, εδώ λοιπόν... Να, όχι είναι τελικά. <laughs> ε, όλα καλά, καμία δεκόντα. Εντάξει, ευχαριστώ. Απλά θέλω να, για να επαναλάβω κάτι, άμα χάσετε κάτι, για αυτό το λέω, παιδιά, αυτό ρωτάω. Uh, το OBS έφαγε κοκομπλόκο, μπλόκο. Ξέρω εγώ. Λίγο μέσα. Προσπαθώ να αναδείξω λίγο το κυρίω θέμα του φίλου μου εδώ πέρα του Σπύρου. Και να το αναδείξω και με το κάδρο μου. Και με, το, με τονικότητα λίγο. Το οποίο το θέμα, βέβαια, εντάξει, εδώ πέρα πάνω δεν είχε γράψει πολύ καλά. Γιατί είχαν γρήγορη κίνηση τα παιδιά ή το παιδ... τα παιδιά. Βλέπω διαφορετικών ειδών παπούτσια. Uh, ωραία. Thank you. Ευχαριστώ, Πινελόπι. Λοιπόν. Ε, ναι, ήμασταν λοιπόν εδώ. εδώ. Πολύ πράγμα. Πολύ αρνητικό χώρο κάτω, χωρί λόγο. Πινακίδε, τα whatever από εκεί πάνω, δεν θεωρώ ότι βολεύουν κάπου. Ότι χρησιμεύουν μάλλον κάπου. Και το έφτασα κάπου εδώ. Λίγο πιο μαζεμένο. Αυτοκίνητα στην άκρη, στο τέρμα του κάδρου. Οι άνθρωποι εδώ. Αυτό μπορεί να δούλευε ίσω με λίγο πιο γρήγορη ταχύτητα. Δηλαδή, όχι απαραίτητα ένα δευτερόλεπτο, να ήσουν στο μισό δευτερόλεπτο. 0-3, 1 προ 5. ίσω. Δεν ξέρω με τι ταχύτητα κινούνταν τα, οι άνθρωποι, αλλά επειδή έχουν γίνει τελείω γκόστ από πάνω και έχουν μείνει τα παπούτσια που είναι εκεί πέρα που κάνουμε το βήμα και μένει λίγο το παπούτσι κάτω. Αυτό είναι το ένα δευτερόλεπτο περίπου που έγραψε το πέλμα κάτω. Ε, έχουμε απλά μια συλλογή από πόδια. Παρά έχουμε κίνηση στο από πάνω κομμάτι, δηλαδή αυτό θέλω να πω έτσι. Θα μπορούσε, θεωρώ, με λίγο πιο γρήγορη ταχύτητα κλείστου να γράψει λίγο καλύτερα. Και στο μάζεψα λίγο γιατί θεωρώ ότι εδώ πέρα έχουμε πιο καλό κάδρο, πιο. Ε, Καλά στημένο, α πούμε. Καλά οργανωμένο από θέμα από άποψη στοιχείων μέσα στο κάδρο. Αυτό θεωρώ. Έτσι. Ε, εντάξει. Κομπλέ. Αλλά θέλει κι άλλο. Θέλει κι άλλη δουλίτσα. Ε, επιμένω σε αυτό. Θα ήθελα να μην βλέπω μόνο παπούτσια. παπούτσια. Θα ήθελα να βλέπω το υπόλοιπο. Ή, πολύ αναρχικά. Πολύ, πολύ, πολύ αναρχικά. Ότι <laughs> δεν θα μείνει έτσι το κάδρο, είπαμε εντάξει. Yeah. Να κάνω λίγο ένα παιχνίδι με πόδια και αυτοκίνητα που κουνιούνται. Το κάδρο εντάξει είναι αναγκαστικά λίγο αναρχικό, αλλά τώρα έχουμε λίγο, έχω πετάξει πολλά στοιχεία που δεν ουσιαστικά μου λένε μια ιστορία. Έχω εδώ πέρα τα πέλματα και έχω τα αυτοκίνητα από πίσω. Οπότε έχω κάνει μια εντό εισαγωγικών juxtaposition, μια αντιπαράθεση ας πούμε, μεταξύ ανθρώπου, πέλματο και οχήματο που κινείται. Έτσι. Ή τουλάχιστον έτσι είναι στο κεφάλι μου, μπορεί κάποιο να μην το βλέπει έτσι. Εγώ λέω απλά, φτιάχνω προφανώ ότι βλέπω και αντιλαμβάνω με το δικό μου μυαλό. Έτσι. Ε, Είπε να μην κάνει πολύ κροπ. Ναι, όχι καλά έκανε. Μαζί σου με το σκεπτικό του όχι πολύ κροπ, είμαι ο πρώτο που θα σα πει μην κάνετε πολύ κροπ. Το κροπ που κάνω εδώ δεν. και γενικότερα αυτό όταν δείχνω εδώ παιδιά κροπ ή άλλε επεξεργασίε που κάνω, θα μπορούσε να μου γίνει το κλικ, δεν τι προτείνω για να κροπάρετε τη φωτογραφία έτσι. Τι προτείνω για να σκέπτεστε από το κλικ έτσι. Αν είναι να κροπάρουμε, εδώ έχω κροπάρει τα, τα πάντα, έχω κροπάρει στο σπύρο. Αν είναι να κροπάρουμε έτσι τότε δεν κάνουμε δουλειά. Έτσι, στο τελευταίο κροπ εννοώ σε αυτό. Ήταν λίγο λιγότερο στο αρχικό κρόπο. Νομίζω ήμουνα κάπου εδώ και το έφερα λίγο πιο μέσα από εδώ. Κάτι τέτοιο ήμουνα. Εντάξει. Δεν είναι πάρα 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 πολύ μεγάλο κρόπο αυτό. Είναι μεσαίο. Οκ. Θα μπορούσε να είναι το δεύτερο που έκανα που ήταν άφησα μία, ένα ίχνο τη αρχική φωτογραφία. Αλλά σίγουρα αυτό που κάνω εδώ πέρα, αυτό που βλέπουμε εδώ αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να γίνει εύκολα και από το κλικ. Με λίγο ζουμάκι. Όχι ζουμάκι γύρω. Ζουμ, ε, οπότε λοιπόν, ε, μια χαρά. Οκ. Okay. Ναι, όχι πολύ κροπ. Ε, τουλάχιστον στην αρχή μπορεί να κάνετε πολύ κροπ μέχρι να μάθετε λίγο να, να συνηθίσει το μάτι. Κάποια πράγματα σίγουρα θα σας ξεφεύγουν πάντα, άνθρωποι είσαστε. Δεν το συζητάμε. Δεν θα κάνετε κάθε κλικ και τέλειο. Πάντα θα γίνεται λίγο διορθωσούλα, ίσω μετά. Έτσι. Εξώνει των Μπρεσόν που δεν γούσταρε το κροπ. Δεν γούσταρε το κροπ. Αλλά εντάξει, okay, είναι ο Μπρεσόν, είναι άλλο κομμάτι. Εμεί είμαστε άλλο κομμάτι. Ζουμάκι, έτσι, μπράβο γύρω. Όπω λέει ο, ο Ρωμάν μου, δεν είναι εδώ πέρα ο Ρωμάν, που λέει φυλάκι. Και εννοεί να βάλουμε λέει, λίγο φυλάκι. Λίγο feel light λοιπόν. Είναι copyright του Ρωμάν αυτό. Πάμε στον κύριο Γιώργο. Άλλο ένα street έγχρωμο αυτή τη φορά. I see what you did there, Γιώργο. Δηλαδή, κλαισίωσε ουσιαστικά το φίλο μα εδώ uh, με το uh, πίσω. Αλλά γιατί μου διατήρησε όλο αυτό το κάδρο, Γιατί μου είχε όρθιο κάδρο εδώ πέρα. Καλώ τον. Εσύ είσαι. <laughs> είσαι ο Γιώργο που βλέπω εδώ, <laughs> γι' αυτό δεν ξέρω. Βλέπω Γιώργο Καραλαμπίδη, αλλά δεν ξέρω αν είσαι αυτό ο Γιώργο. Εδώ δεν νομίζω ότι χρειάζεται το όρθιο. Μη σου πω ότι ταιριάζει και ένα προς ένα εδώ. Κάτσε με το μάτι. Να δω. Ε, λίγο πιο πολύ από ένα προς ένα. Ή εδώ θα την έκανα, ή εδώ, οπα, οχι, mm -hmm. δεν ήθελα να κάνω αυτό. Ή εδώ που είναι λίγο πιο μακρό και δεν με τρελαίνει. Οπότε γιατί να μην πάω ανάποδα. Και γιατί να βάλω και το λογότυπο μέσα το μαργαριτάκι εδώ πέρα αυτό. Να παίξω κάπως έτσι, αμερικάνικο. Αμερικέν. Ορίστε, εδώ. Βέβαια, με ψιλοχαλάει που ο άνθρωπο είναι στο κέντρο, έτσι. Είναι στο κέντρο, γυρνάει προ τα εκεί. Εδώ έχουμε μια ταμπέλα που δεν με τρελαίνει τόσο πολύ, γιατί χαλάει λίγα και τα γραφίδια από πίσω. Ε, θα την πήγαινα ίσω κάπου. με τελείω φρύγκα free, free, free κάδρο. Ιδανικά λέω ότι θα ήθελα τώρα, έτσι. Δεν λέω να την κάνει έτσι. Τώρα εδώ πέρα θα κόψω γόνατα και δεν με τρελαίνει. Άρα, οπα, άρα πάμε λίγο εκεί. Να μην φαίνεται καν το από πάνω της πόρτας και να πάμε κάπως έτσι. Που και πάλι, ναι, έχουμε ωραίο κάδρο όσον αφορά την, το τεχνικό κομμάτι, ότι έχει πλαισιωθεί ο άνθρωπος και τα σχετικά, μπλα μπλα μπλα, αλλά έχουμε παρόμοια περίπτωση, πιο ωραίο τεχνικά και αισθητικά κάδρο, αλλά παρόμοια περίπτωση με του φίλου μου πίσω, ποιος ήταν ο φίλος μου Γιώργο Γιώργος, όχι ούτε καν. Πάμε λίγο, δεν θυμάμαι σε ποιον το είπα αυτό. Πού είσαι ρε, όχι, εδώ είμαστε. Γιώργος και αυτός, αλλά ναι, εδώ, εδώ έχουμε πιο ωραία τεχνική, χρωματάκια, ωραία το ένα το άλλο. Οξύτητε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο που δεν με νοιάζουν τόσο απαραίτητα, αλλά έχουμε παρόμοια φάση. Ότι έχουμε έναν άνθρωπο που απλά ετοιμάζεται να κάνει ένα βήμα. Θα πω τα ίδια πράγματα που είπα και πριν. Ε, εστιάζουμε λίγο στη στιγμή. Όχι λίγο, πολύ. Πιάστε μια ιδιαίτερη στιγμή, ένα ιδιαίτερο φω. Εδώ πέρα το φω από το βλέπω είναι overcast. Είναι όλα αυτά τα δούρα, δεν υπάρχει σκιά, τίποτα έτσι. Οπότε εδώ έτσι όπω είναι, έχει και λίγο contrast κάτω πάνω δεν έχει. Μπορεί να ταιριάζει για black and white. Οι μπορεί, τέλειωσε σίγουρα, λόγω του γραφίτη βέβαια περισσότερο. Να το. Κάτσε να πουσάρουν λίγο τα κεντρικάκια. Ξεπετάχθηκαν. Μπλε, έχει, αλλά δεν χρειάζεται να ξεπετάξουμε τόσο πολύ. Να, εδώ. Έτσι, το πάνω, δεν με, το πάνω μου τραβάει την προσοχή. Σε ό,τι και να το κάνει. Έχρωμα ασπρομαυρό, τραβάει την προσοχή γιατί έχουμε κοντράστι εδώ πέρα πάνω. Και φεύγει μακριά από τον άνθρωπο. Έχει δώσει ένα κιλό αέρα από πάνω, που δεν μου κολλάει σε, αυτή την περίπτωση, σε καμία περίπτωση. Δεν μου κολλάει. Ωραίο Γιώργο. Χαίρομαι που είσαι εδώ πέρα, τώρα διαβάζω τι μου απάντησε. <laughs> Αλλά ναι. Έτσι. Ε, δεν υπάρχει ιστορία για φωτογραφία δρόμου, δεν είναι καν εστιασμένο το άτομο. Δεν υπάρχει ιστορία για φωτογραφία δρόμου, δεν είναι καν εστια... Καν γράφει, γιατί μου μπαίνει η καρδούλα εδώ. Δεν υπάρχει ιστορία για φωτογραφία δρόμου. Καλά, δεν πάει απαραίτητα ιστορία η φωτογραφία δρόμου. Είναι και στιγμή, είναι και ενδιαφέρον φω, όπω είπα, είναι πολλά άλλα πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι εστιασμένο το άτομο. Ε, δεν με νοιάζει η εστίαση βασικά. Να σου πω την αλήθεια. Δεν έχει σημασία η εστίαση. Το εξήγησα και πριν στο άλλο, στον άλλο Γιώργο. Δεν μετράει το τεχνικό κομμάτι τόσο. Δε μεγάλου φωτογράφου, να δει πόσε φωτογραφίε είναι ανεστίαστε, κουνημένε, το λε, δεν ξέρω εγώ τι. Και σπέρνουν μέχρι σήμερα οι φωτογραφίε. Μένουν μέχρι σήμερα, έχουν, έχουν μείνει στην ιστορία ω κορυφαίε φωτογραφίε. Μην κολλάτε στο τεχνικό όλη την ώρα. Ειδικά αν μιλάμε για κάτι καλλιτεχνικό που έχει καλλιτεχνική προσέγγιση όπω είναι η φωτογραφία δρόμου. Δεν μα νοιάζει το τεχνικό, μα νοιάζει η στιγμή, μα νοιάζει το ενδιαφέρον στιγμιότυπο. Μα νοιάζει αυτό που έλεγε ο Μπρεσόν που είπα και πριν. Η αποφασιστική στιγμή, στιγμή που έλεγε ουσιαστικά. Το στιγμιότυπο το ενδιαφέρον. Πάγωσε μια ιδιαίτερη στιγμή στον χρόνο. Και την δείχνει με όσο πιο ξεκάθαρο και ενδιαφέρον τρόπο μπορεί. Έτσι. Στιγμή μπορεί να μην είναι ιστορία. Μπορεί να έχει πετύχει κάποιον να κάνει κάτι ξέρω εγώ περίεργο, μια γκριμάτσα. Whatever. Έχει όμω κάτι αυτό μέσα. Εδώ δεν έχει τίποτα. Είναι απλά ένα άνθρωπο που περπατάει. Αν ήθελε να βγάλει το πίσω, άρα καταγραφή πλήρη, ο άνθρωπο εμποδίζει έτσι όπω είναι εδώ, που είναι όπω είπε και η αναισθία του. Δεν χρειάζεται εδώ πέρα. Ε, σε αυτό το σημείο ο άνθρωπο, έτσι πιστεύω. Αλλά εγώ στο πάω για street, γιατί street ουσιαστικά είναι αυτό. Είναι σε δημόσιο χώρο ένα έμβιο στοιχείο μέσα σε ένα περιβάλλον. Street, street κατατάσσεται, αν θέλουμε να βάλουμε μια ταμπέλα σε αυτή τη φωτογραφία. και okay, αυτό εννοούσα. Ε, αυτά για τη συγκεκριμένη. Και για τέλο έχουμε τον κύριο Μιχάλη Εμ. Μιχάλη Εμ, ακόμα εδώ είσαι. Ακόμα εδώ είσαι. Εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όχι επειδή είναι μαθητή μου Μιχάλης. αλλά όντω είναι κάτι ενδιαφέρον. Νίκον 724-120, εσύ δεν είσαι Μιχάλη. Να σε καλά, Γιώργο, να σε καλά. Ε, είσαι εδώ, Μιχάλη, δικιά σου αυτή που λέει 7%. Άρα είναι και παλιά, πριν πάρει την 850. Οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε παίξει με το πλαίσιο του παραθύρου. Κάτι μου θυμίζει αυτό, το έχω κάνει εγώ με φίλα αυτό, σε μια φωτογραφία που είχα βάλει στην έκθεσή μα. Ναι. Αλλά έχουμε κάτι ενδιαφέρον. Έχουμε μια μορφή ενό ανθρώπου, μια σιλουέτα πίσω από ένα παράθυρο με κάτι κρύπη πράγματα από πάνω, ξέρω κλαδιά τι είναι, Πάει να γίνει κάτι, πάει να βγει ένα story. Έχουμε λίγο θέμα βέβαια με την πρόπτικη, που είναι λίγο στραβό από εδώ από εκεί. Εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό, δεν μετράει τόσο πολύ στο κομμάτι. Αλλά έχουμε ένα story. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι σκηνοθετημένη. Οι περισσότερε φωτογραφίε είναι σκηνοθετημένε, με τον ένα τον άλλο τρόπο. Τα μαθαίνουμε αυτά στο masterclass και το εξηγώ ακριβώ τι εννοώ αυτό το πράγμα. Έτσι. Ε, σκηνοθετημένη, εννοώ όταν έχει βάλει κάποιον εκεί, ή την έχει στο κεφάλι σου μέσα και βγαίνει. Anyway, ε, ε, είναι κάτι το οποίο μου λέει κάτι. Δεν έχω απλά κάνει μια καταγραφή. Έτσι. Ε, έχουμε κάτι δυνατό λοιπόν εδώ, Μιχάλη. Δεν είναι τυχαίο που έχει ε, ε πως το λένε, εξελιχθεί στο Master Class 2 από το Master Class 1. Λοιπόν, anyway. Μεταξύ σοβαρού και αστείου και αυτό, γιατί δεν το λέω για να ε, επενέσω τον Μιχάλη απαραίτητα. Αλλά όντω ο άνθρωπο έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά εδώ πέρα. Έτσι βλέπουμε ένα. Άλλο θα το ερμηνεύσει ε, ω κατρομακτικό άλλο μπορεί να το δει σαν ε, όνειρο. Έτσι, το το πώ θα ερμηνεύσουμε τη φωτογραφία δεν έχει σημασία. Σημασία έχει θα μείνουμε λίγο μέσα να δούμε τι θέλει να πει ο φωτογράφο εδώ. Τι είναι αυτό, τι βλέπω μέσα, στοιχεία από εδώ, από εκεί, να κινηθώ λίγο. οκ. Okay. Έχει λοιπόν μια ενιαία ατμόσφαιρα η φωτογραφία, έχει ωραίο κάδρο, έχει ωραία ε, αποτύπωση αυτού που φαντάστηκε και είδε ο Μιχάλης και αίσθησε, ίσως δεν με ενδιαφέρει τι έκανε, αν το αίσθησε όχι εννοώ. Πολύ καλό αποτέλεσμα Μιχάλη. Έτσι γι' αυτό σε έβαλα και εδώ για το κλείσιμο, γιατί θέλω να κλείσουμε με κάτι που θεωρώ εγώ ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένο. Η κριτική, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο να βλέπω και να εντοπίζω ατέλειες, αστοχίες και δεν ξέρω εγώ τι. Όταν βλέπω κάτι ωραίο, δείτε άλλες 82 κριτικές πριν από αυτή, θα δείτε ότι το λέω. Δεν είμαι εδώ για να έχω μαστίγιο. Παλιά, ε, μεταξύ του βαριαστίου, μου λέγανε πάμε να μας δικάσεις και τέτοια. Δεν το κάνω με αυτό το σκεπτικό, δεν έχω τέτοια κόμπλεξ. οπότε, ναι, έτσι. Πολύ ωραία λοιπόν φωτογραφία κύριε Μιχάλη. Βάλτε και στην ομάδα να τη δουν και τα άλλα μέλη, γιατί δεν ξέρω ποιοι είναι σήμερα εδώ. Ασπρόμαυρο λοιπόν εδώ πέρα, μια που έχουμε και κλείνω με ασπρόμαυρο, τσεκάρετε άλλη μια φορά το λέω στην περιγραφή του. Είναι ανοιχτό το Black and White Photography τριήμερο webinar που σα μαθαίνει πώ να κάνετε ουσιαστικά αυτό. <laughs> όχι αυτό συγκεκριμένο, σαν λήψη, σαν επεξεργασία και σαν αντίληψη του πότε και πώ μετατρέπουμε φωτογραφίε σε ασπρόμαυρο. Έτσι. Γυρνάω κάμερα να καλύψω όλη την οθόνη σχεδόν μαζί με το chat. Λοιπόν, στέλνουμε φωτογραφία κριτική 1η Απριλίου. Θα γίνει λογικά, κάτι θα το πότε πέφτει. Δευτέρα. Θεωρητικά θα μπορέσω να την κάνω. Αφού είναι Δευτέρα, μάλλον θα μπορέσω να την κάνω. Ε, Εκτό απρόπτου. 1η Απριλίου εχουμε έχουμε 84η κριτική φωτογραφία. 15 θέσει διαθέσιμε. Πλην όσοι έχετε στείλει τώρα φωτογραφία. Οπότε δεν περιμένουμε τελευταία στιγμή να στείλουμε φωτογραφία για κριτική. Έτσι. Οπότε, σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν μαζί μου σήμερα σε αυτή την κριτική του νούμερο 83. Ευχαριστώ όσους συμμετείχαν στην κριτική με τις φωτογραφίες τους και θα σας ευχηθώ ένα ε, πολύ καλό βράδυ. Ηρεμήστε, χαλαρώστε, βγείτε έξω να κλαμπάρετε, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Οπότε λοιπόν α, τα λέμε σε περίπου ένα μήνα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Σίγα.